Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις μέρες μας, εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη τρέχουν σε ψυχοθεραπευτές ή και ψυχιάτρους γιατί αδυνατούν να δώσουν λύσεις ακόμη και στα πιο απλά ζητήματα και πολύ συχνά, και ίσως και με μεγάλη ευκολία θα έλεγα, καταραίουν ψυχικά και πνευματικά. Τότε ασφαλώς, εφόσον δεν μπορούν να βγουν από τη δίνη στην οποία έχουν περιέλθει, απευθύνονται σε επαγγελματίας ψυχικής υγείας προκειμένου να βρουν στήριξη και λύση στα ζητήματά τους. Θα μπορούσε ίσως με κάποιο τρόπο να αποφευχθούν αυτές οι επισκέψεις σε μεγάλο βαθμό αν οι άνθρωποι είχαν λάβει στη ζωή τους μιας καλύτερης ποιότητας νοητικής και πνευματικής εκπαίδευσης. Αρκετοί λαοί στον πλανήτη έχουν στη διάθεσή τους ισχυρές φιλοσοφικές παραδόσεις μέσα από την ιστορία τους και την κουλτούρα τους, αληθινά πολύ χρήσιμες για την πνευματική τροφή του ανθρώπου και την ανάπτυξη της ωριμότητάς του σε όλο της το μεγαλείο. Ως Ελληνίδα γνωρίζω και αναφέρομαι συνεχώς στη δική μου ιστορική παράδοση και στη δική μου φιλοσοφική γνώση των πραγματικά διάσημων για χιλιετίες τώρα Ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων. Σε αυτό το βίντεο διάλεξα τον Ηράκλητο, προκειμένου μέσα από τη σοφία και τη γνώση που μας έχει παραδώσει να κάνουμε μία προσπάθεια να φτιάξουμε χαρακτήρα. Ο Ηράκλητος ο Εφέσιος ήταν Έλληνας προσοκρατικός φιλόσοφος που έζησε τον 6ο με 5ο π.Χ. αιώνα στην Έφεσο, στην Ιωνία της Μικράς Ασίας, στα παράλια της σημερινής Τουρκίας. Ο Ηράκλητος είναι γνωστός για την ιδέα της συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος το σύμπαν. Δική του είναι η φράση «Κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές». Όπως και η ρίση «εν το παν», που σημαίνει πως τα πάντα ενυπάρχουν μαζί. Μας άφησε 6 σημαντικές αλήθειες που μπορούν να μας απελευθερώσουν από πολλές σκοτούρες αν καταλάβουμε το νόημά τους. «Εξερεύνησα τον εαυτό μου», λέει ο Ηράκλητος, ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ μαθητής κανενός. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι αλήθειες που αν τις κατανοήσουμε και ζήσουμε με αυτές, θα αυξηθεί κατά πολύ ο δείκτης της χαράς μας. Πρώτα, μίλησε για τον αυτοέλεγχο. Ο αυτοέλεγχος είναι η σημαντικότερη αρετή και σοφία, όπως και το να λέει κάποιος την αλήθεια και να ενεργεί σύμφωνα με τη φύση, αφού αποκτήσει βαθιά γνώση για αυτήν. Η αποδοχή της αλήθειας είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για τον αυτοέλεγχο. Το να γνωρίζω ποιος είμαι και τι θέλω πραγματικά, αλλά και το να αναγνωρίζω σε ποιον κόσμο ζω και να αποδέχομαι την εξωτερική πραγματικότητα ως έχει, είναι μία από τις μεγαλύτερες ικανότητες που θα μπορούσε να αποκτήσει ο άνθρωπος. Η δεύτερη αλήθεια λέει «Εκείνα που αποκαλύπτει ο λόγος, οι άνθρωποι δεν τα κατανοούν όταν κατά τύχη τα συναντήσουν. Ούτε τα μαθαίνουν όταν τους τα διδάξει κάποιος. Νομίζουν όμως πως τα γνωρίζουν». Σύμφωνα με τον Ηράκλητο, υπάρχει ένας ρυθμιστικός παράγοντας του κόσμου, ένα κοινό διανοητικό μονοπάτι, στο οποίο βαδίζουμε όλοι παρά τις ιδιαιτερότητές μας και τους διαφορετικούς προορισμούς μας. Αν αγνοούμε την ύπαρξή του, βαδίζουμε έξω από το δρόμο και τότε κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας, χωρίς ποτέ να πηγαίνουμε κάπου. Αυτή η, ας την πούμε, διανοητική αρχή είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους, όπου και όπως και αν ζουν και ονομάζεται λόγος. Στη φιλοσοφική ανάλυση της χριστιανικής θρησκείας, ως λόγος αποκαλείται η διάνοια του Θεού. Κατά συνέπεια, εδώ θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πως κοινό δρόμο για όλους τους ανθρώπους, ο Ηράκλητος αποκαλεί τη θεϊκή φυσική νομοθεσία, τη θεϊκή αρχή. Στις σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες των ενεργειακών επιστημών, ο θεϊκός λόγος εμφανίζεται ως πρόγραμμα στο γήινο μορφογενετικό πεδίο, γνωστότερο στο πλατή κοινό και ως μάτριξ. Τρίτη αλήθεια.
δύο φορές κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι. Αυτή η αλήθεια δείχνει τη μοναδικότητα της στιγμής, αλλά και την τεράστια αξία της. Πολλές φορές έχουμε ακούσει το σύγχρονο όρο «ζήσε στο εδώ και τώρα». Αυτό επίσης είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται να κατακτήσει ο καθένας από μας. Το μυαλό μας ή ασχολείται με το παρελθόν ή ασχολείται με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να χάνουμε την κάθε στιγμή που περνάει από τη ζωή μας χωρίς να μπορέσουμε να την απολαύσουμε καταλήλως. Αν μας άρεσε μια εμπειρία του παρελθόντος, προσπαθούμε να τη ζήσουμε ξανά και ξανά. Και αν μας είχε φοβήσει ή δυσαρεστήσει, περνάμε τον καιρό μας προσπαθώντας να μην επαναληφθεί για μας. Τέταρτη αλήθεια. Η δικαιοσύνη είναι διαμάχη και τα πάντα διαμορφώνονται με τη διαμάχη και την ανάγκη. Η διαμάχη συμβαίνει πάντα ανάμεσα σε αντίθετα στοιχεία και είναι αυτή που προκαλεί την αέναη αλλαγή στον κόσμο και μέσω αυτής συντηρείται η ισορροπία. Αν αισθάνεσαι πως έχεις δίκιο, χρειάζεται να παλέψεις για να αποδείξεις το δίκιο αυτό. Το ίδιο όμως θα κάνει και ο άνθρωπος από απέναντι για να αποδείξει και εκείνος πως το δικό του δίκιο είναι περισσότερο ορθό. Το αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης θα δημιουργήσει μια νέα ιδέα και κατά συνέπεια μια νέα συνήθεια, μια νέα πρακτική, μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο κόσμο. Μέσα δηλαδή από τη σύγκρουση των αντιθέτων παράγεται το μέλλον. Ο Ηράκλητος ωστόσο δεν πίστευε πως κάποια θετική ενέργεια ή κάποια θεότητα θα έρθει να μας σώσει από τα δύσκολα. Ο Θεός για τον άνθρωπο είναι το ήθος του, έλεγε, επειδή ήταν πεπισμένος πως αυτή η παγκόσμια ρυθμιστική αρχή, ο λόγος, θα φροντίσει βέβαια να ισορροπήσει μια κατάσταση που διαταράσει την τάξη, αλλά δεν είναι βέβαιο πως η λύση που θα δώσει θα σας αρέσει. Διότι για το Θεό, όπως τον εννοεί ο Ηράκλητος, τα πάντα είναι καλά, όμορφα και δίκαια, σύμφωνα με το δικό του νόμο. Οι άνθρωποι όμως εκλαμβάνουν κάποια ως άδικα και κάποια ως δίκαια, σύμφωνα με τη δική τους κατανόηση ή το συμφέρον. Η πέμπτη αλήθεια. Οι άνθρωποι αδυνατούν να παρατηρήσουν όσα συμβαίνουν την ώρα που είναι ξύπνοι, όπως ακριβώς ξεχνούν τα όνειρα που βλέπουν όταν κοιμούνται. Εδώ ο Ηράκλητος μας μιλάει για τον ανεξάρτητο παρατηρητή που όλοι έχουμε μέσα μας, αλλά δεν χρησιμοποιούμε. Κοιτάμε, αλλά δεν βλέπουμε επί της ουσίας. Ξεχνάμε σχεδόν αμέσως αυτό που είδαμε, δίχως στην πραγματικότητα να έχουμε ντριφήσει, όπως ακριβώς ξεχνάμε και τα όνειρα που βλέπουμε στον ύπνο μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας χάνονται, μαζί με το συναίσθημα που μας προκάλεσαν ή τη σημασία τους. Πώς θα κατακτήσουμε λοιπόν αυτή την ορθή παρατήρηση? Ο Ηράκλητος δεν προτείνει κάποια μέθοδο διαλογισμού, ούτε κάποια προσευχή. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν προτείνει τίποτα. Σημειώνει μόνο πως το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να προσεγγίσουμε τον άειλο λόγο είναι οι αισθήσεις μας. Ό,τι ακουμπάμε, ό,τι ακούμε, μυρίζουμε, γευόμαστε, αλλά κυρίως ό,τι βλέπουμε μας δίνει πληροφορίες για το περιβάλλον μας. Απαθανατήστε κάθε μικρή στιγμή της ζωής σας. Κάθε φορά που αναρωτιέστε αν κλειδώσατε την πόρτα φεύγοντας από το σπίτι, συμβαίνει επειδή την ώρα που κλειδώνατε δεν συμμετείχατε στην ενέργεια αυτή συνειδητά. Μείνετε παρόντες και όλα που σας αφορούν θα σας αποκαλυφθούν. Η έκτη και τελευταία αλήθεια. Αυτόν τον κόσμο, που για όλους είναι ο ίδιος, δεν τον έπλασε κανένας από τους θεούς ή από τους ανθρώπους, αλλά ήταν, είναι και θα είναι, πάντα αΐζωον πυρ που ανάβει και σβήνει με μέτρο. Ποιος είναι τελικά αυτός ο αόρατος ρυθμιστής? Είναι ο νόμος που διέπει τον κόσμο. Δεν είναι ένας θεός πρόσωπο, δεν δημιουργεί τίποτα, δεν επεμβαίνει για λογαριασμό μας. Ρυθμίζει, αλλά δεν καθορίζει. Είναι όπως ο διευθυντής μιας ορχήστρας, ο οποίος
ούτε έχει γράψει τη μουσική, ούτε παίζει ο ίδιος κάποιο όργανο. Φροντίζει μόνο για την αρμονική απόδοση του κομματιού. Θεμελίωσε εξ υπαρχής τον εξελικτικό νόμο και επέτρεψε στα κβάντα να καταγράψουν τη θέληση της συνειδητότητας ώστε να υλοποιηθεί η ανάγκη της πλειοψηφίας όταν αυτή δεν παραβαίνει τον αρχικό νόμο. Στην πρώτη δυσκολία, πριν τρέξετε να καταπιείτε κάποιο αγχολητικό, ίσως καλύτερα να ανατρέξετε στη διαδικασία της κατανόησης της ζωής. Απαιτεί κάποια αφιέρωση χρόνου στον εαυτό σας βέβαια, αλλά από την άλλη η ευτυχία είναι μονόδρομος και έρχεται πάντα από μέσα μας. Στο κατώτερο αστρικό σώμα των ανθρώπων κατοικούν τα τραύματά του, που δυστυχώς ορίζουν την ενήλικη ζωή του. Αυτό το ήξεραν οι αρχαίοι Έλληνες και γι' αυτό το λόγο προσπαθούσαν μέσα από τη φιλοσοφία να δημιουργήσουν ένα ισχυρό, νοητικό, αυρικό σώμα. Να δημιουργήσουν με άλλα λόγια έναν ισχυρό νου που θα καθυποτάξει τις κατώτερες επιθυμίες μας και σαν αποτέλεσμα θα φέρει την πνευματική ανύψωση μαζί με τη χαρά, την ευτυχία, τη δημιουργία και την επιτυχία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε όπως πάντα να κάνετε like, να χτυπήσετε το καμπανάκι και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αφήστε μας το σχόλιο σας και γράψτε μας αν θέλετε να καταπιεστούμε με κάποιο θέμα που σας απασχολεί στα επόμενα βίντεό μας.